και τέλειωσα. Να βλέπουμε, να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους καλύτερους από εμάς. Έτσι, έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι βάλε, λέει, το κεφάλι σου κάτω από όλα τα κτίσματα του Θεού και τότε θα δεις τη δόξα του Θεού. Έτσι είναι ωραία ευλογημένα, να βλέπουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε μικρότεροι από όλους, είναι όλοι οι άνθρωποι καλύτεροι από εμάς. Να το ζήσαμε, δεν ξέρω να το ζήσαμε. Να βλέπουμε πιο μικρό τον, να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους καλύτερους από τον εαυτό μας. Όχι, δεν είπε ο Θεός από το ζώο, δεν είπαμε για από το ζώο, τα ζώα δεν έχουν ψυχή, τα ζώα είναι μόνο, τα ζώα, μόνο ο άνθρωπος έχει ψυχή ζώσα. Τα ζώα είναι μόνο όσο καιρό ζουν, δηλαδή όταν ψωφίσουν τα ζώα δεν έχουν ψυχή, πέρα από εκεί δεν έχουν τίποτα άλλο, ο άνθρωπος όμως είναι αιώνιοι, γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι αιώνια. Γιατί τα ζώα είπε ο Θεός η γίνα, ενώ τον άνθρωπο είπε ποιήσαμε, λέει άνθρωπο, δηλαδή κατηγόνα και ομοίωση. Και επομένως ο Θεός είπε να πείσουμε τα ζώα, δείχνουν τα ζώα, είπε ο Θεός και γύρω. Τον άνθρωπο τον έκαμε αφού δημιούργησε ο Θεός όλο τον κόσμο, δηλαδή τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα, πάντα όλα αυτά που υπάρχει στο στερέωμα, όλα αυτά. Μετά έκαμε τον άνθρωπο, αφού ετοίμασε ο Θεός όλο τον κόσμο, το πάντα ετοίμασε όλο και μετά έκπλασε τον άνθρωπο. Τι κατώτερος, αφού είσαι δάσκολος πρέπει να είσαι δάσκαλος. Δηλαδή πώς θα γίνει, δηλαδή ο Θεός έτσι να, θέλει έτσι να το, όχι να το, θέλει έτσι να το νιώθουμε μέσα μας, μα τότε πώς θα είσαι δάσκαλος. Να το νιώθουμε μέσα, να το ζήσουμε. Πώς θα είσαι, όταν είσαι, δηλαδή, δεν μπορεί, αφού είσαι δάσκαλος πρέπει να είσαι δάσκαλος. Θα μας δίνει ο Θεός, θα δίνει ως υπραότητα και απλότητα, να είμαστε ταπεινοί. Όχι, δεν θέλει το Θεό να είμαστε νευρικοί. Ο Θεός θέλει να είμαστε πράγοι, να είμαστε απλοί, να είμαστε... Όταν είμαστε ταπεινοί και απλοί και πράγοι άνθρωποι, τότε τα προβλήματα δεν μας προβληματίζουν. Γιατί η ταπείνωση είναι, ο ταπεινώνει αυτόν υψωτήσε και ο υψώνει αυτόν ταπεινωτήσεται. Δεν το νιώθουμε, να νιώθουμε έτσι θέλει ο Θεός. Να το ζήσουμε. Ο Θεός όταν θέλουμε να υψωθούμε, μας ταπεινώνει ο Θεός. Δεν μας αφήνει να ψωθούμε. Ο Θεός υψώνει τους ταπεινούς. Μα δεν πρέπει ο άνθρωπος να τον πιστεύει αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει. Ο Θεός θα το κάνει. Όχι, ο ίδιος θα το πιστεύει. Με αυτό δεν είναι το Θεό. Αυτό είναι το πειρασμό του διαβόλου. Επειδή ο διάβολος ήταν ο αυγερινός. Δηλαδή ήταν ο πιο φωτεινός άγγελος. Στον ουρανό, ο πιο δοξασμένος άγγελος του ουρανού ήταν ο σχόρος του διάβολου, δηλαδή. Και επειδή δηλαδή ήθελε να βάλει τον εαυτό του πίσω, λέει, το θρόνο με υπεράνω την ψήση, ήθελε να βάλει το θρόνο πάνω από τον ύψο. Όχι να το κάνει, μόνο που το σκέφτηκε το να κάνει μέσα ο Θεός. Όχι, δεν το έκανε, δεν άφησε ο Θεός δηλαδή να το κάνει, να βάλει το θρόνο, μόνο που το σκέφτηκε το να κάνει μέσα ο Θεός. Τον έκανε από άγγελο φωτεινό, άγγελο σκοτεινό, δηλαδή διάβολο. Ο διάβολος δεν μπορεί ποτέ να σωθεί, γιατί ο διάβολος ποτέ δεν μπορεί να σωθεί. Γιατί δεν θέλει να ταπεινωθεί. Μα δεν ταπεινώνει ποτέ ο διάβολος. Δεν μπορεί να ταπεινωθεί ποτέ ο διάβολος. Γιατί δεν μπορεί ποτέ ο διάβολος να ταπεινωθεί. Ο διάβολος δεν θέλει ποτέ να ταπεινωθεί. Δεν μπορεί ποτέ. Δηλαδή δεν θέλει ο Θεός να προσευχόμαστε για τον διάβολο. Γιατί κατά κάποιο τρόπο λυπούμε τον Θεό. Γιατί είναι αντίπαλος του Θεού ο διάβολος. Δηλαδή γιατί δεν θέλει ο Θεός. Ο διάβολος δεν θέλει τα έργα του Θεού. Δηλαδή, γιατί δηλαδή προσευχόμαστε, αφού ο διάβολος ποτέ δεν μετανοήσει. Ο διάβολος ποτέ δεν μπορεί να μετανοήσει. Γιατί είναι η υπερηφάνεια των εγκρεμιστών. Υπερηφάνεια. Από τίποτα άλλο. Γι' αυτό δεν φοβάται ο διάβολος τίποτα, μόνο την ταπείνωση. Όπως έλεγε στον Άγιο Μακάριο λέει, εσύ λέει νηστεύω, εγώ λέει δεν τρώω ποτέ. Εσύ λέει αγρυπνίσαι, εγώ λέει δεν κοιμάμαι ποτέ. Ένα λέει που δεν το έχω, λέω τι η ταπείνωση. Εγώ δεν την έχω. Δεν είχε την ταπείνωση ο διάβολος. Δηλαδή ο διάβολος μας πάθει μόνο όταν είμαστε ταπεινοί. Τι δηλαδή να νιώθει την παρουσία του διαβόλου. Όταν κάναμε τα έργα του διαβόλου, τότε. Ω καλόγερο το 67. Το 67 πέρασε από εκεί, ήρθε έλειο Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου. Και περάσει το 67 και είχα πάει στο χωριό της μητέρας μου, είναι ο Ασεντριάτη. Το χωριό του πατέρα μου είναι Αιθιά. Είχα πάει στον Ασεντριάτη, από τον Ασεντριάτη είναι εκεί τα αδέρφια της μάνας. Πήγα εκεί και έμεινα και έφυγα από εκεί κατά τις 9-10 η ώρα περίπου έφυγα από εκεί, τη νύχτα. Και πήγαινα και όταν έφταξα στο λάκκο του Δρύβου, σαν κλωθούσαν χιλιάδες εκατομμύρια διαβόλοι. Εκατομμύρια και δεν με αφήνα να προχωρήσω μπροστά μου, πάνω μπροστά μου τα βλέπω όλα αυτά. Διαβόλοι, χιλιάδες εκατομμύρια. Εγώ πώς έβλεπε και δεν με αφήνα να προχωρήσω, εγώ έκανα το σταυρό μου.
Φοβούμαι, αλλά δεν έφευγα. Έκανα το σταυρό μου και έλεγα ότι ήξερα απ' έξω τα λέμε, αυτοί δεν φεύγαν. Και ήταν τόσοι πολλοί, δεν θυμάμαι στη ζωή μου άλλη φορά να δω τόσους πολλούς διαφορετικούς. Όντες ήταν το πολύ πλήθος. Και περνούσα από τον άγχο του Δρύ και μετά περνούσα από ένα αποχάζια που ήταν απέναντι ο αφέντης Χριστός, η μεταμόρφωση του Χριστού και πιο πολλούς ακόμα. Απέναντι ήταν, όχι κοντά, απέναντι δηλαδή. Ένα αποχάζια απέναντι μετά ήταν αφέντης Χριστός και ακόμα ήταν μεταμόρφωση του Χριστού που λέμε. Και ακόμα ήταν πιο πολύ, πλήθος, πώς πέρασα, δεν ξέρω και εγώ πώς πέρασα. Και όταν ανέβηκα πάνω σε ένα βουλολάκι που λέγεται κακό κεφάλι, λέγεται ένα βουλολάκι, λέγεται εκεί το χωριό. Μόλι σε πρώτο και το χωριό που σταματήσει δεν είδα κανένα. Μέχρι εκεί, από εκεί μετά δεν είδα κανένα. Διάβολο φάνηκε. Το κακό το θέλει μόνο διάβολο. Ο διάβολο φάνηκε. Το όλα τα κακά που γίνονται, ο διάβολο θα κάνει. Τι θέλει, γιατί όταν ο διάβολο ακούσει ότι έχουμε χαρίσμα, μα τα παίρνει μετά. Τα έχουμε λέει κρυφή πολιτεία. Γιατί είναι ωραία, όταν έχουμε κανένα καλό και το πούμε, τα ακούει ο διάβολο και κάνει μετά όλα τα δυνατά για να μα το πάρει. Πιο ωραία είναι έτσι, δηλαδή ο άνθρωπο να το κάνει. Τι μα τα ξέρει, δηλαδή όταν τα πούμε, εμεί ο διάβολο δάνει τα δυνατά του μετά να μα τα πάρει ό,τι καλό ήταν. Ο Θεό ξέρει τι είναι ο καθένα. Όλα τα καλά είναι χαρίσματα από το Θεό. Όλα, όταν έχουμε ταπείνωση, μα δίνει ο Θεό πιο πολλά μετά. Όταν δεν έχουμε ταπείνωση και αυτά που έχουμε, μα τα παίρνει τα μέσα. Κακάλουμε δηλαδή μας τα πούμε. Έτσι θέλει ο Θεός. Να τη ζήσουμε, όχι να την κάνουμε. Να τη ζήσουμε μέσα μας. Να νιώσουμε ότι δεν είμαστε τίποτα. Άρα δηλαδή λέγαμε, επειδή λέγανε πως ήταν Άγιοι, λέγανε η μάνα της πως ήταν Αγία και πως ήταν Αγία. Δηλαδή κάθε δικαιοσύνη που θα κάνουμε, δηλαδή όλη η δικαιοσύνη, δηλαδή κάθε τι που θα κάνουμε όταν φορμάσουμε όλο τον νόμο σε ένας ερωτάς, ναι λέει, η πάση δικαιοσύνη λέει μόνο ενώπιον του Θεού είναι ο ζράκος από καθημερινή. Σαν τον πανία που έχει γυναίκα όταν έχει την περίοδο της. Ενώπιον του Θεού είναι έτσι. Πάση δικαιοσύνη, δηλαδή όλη η αρετή. Δηλαδή όπως η γυναίκα αυτό που έχει την περίοδο. Ο ζράκος από καθημερινή. Όλη η αρετή του κάθε ανθρώπου είναι έτσι ενώπιον του Θεού. Δηλαδή αν μας σώσει αυτό θα μας σώσει από το μέγα του αιώνα, από την αγάπη. Όχι ότι πρέπει να το αξίζουμε. Εδώ ρε, όσοι δεν είναι καλοί και να μας σώσει δωρεάν, όσοι δεν κάναμε τα έργα του Θεού, πώς θα μας σώσει. Δηλαδή έτσι πρέπει εμείς να το βλέπουμε, έτσι πρέπει να το νιώθουμε, έτσι πρέπει να το πιστεύουμε. Έτσι είναι, έτσι αλλιώς δεν σώνομαστε. Πρέπει κάθε άλλο σώνομαστε, έτσι είναι ωραία. Για εμάς τους ίδιους είναι έτσι ωραία. Όταν και εμείς το αξίζουμε. Τίποτα δεν είναι μπροστά στο Θεό, είναι το έλεος του Θεού. Η χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, η αγάπη του Θεού θα μας έρθει. Δεν είπε και ο Χριστός ότι όταν πείσετε όλα τα διατεταγμένα ημί, τότε να λέτε ότι είστε άκρη δούλοι. Είμαστε τελευταίοι δούλοι. Όταν πείσαμε όλα λέει τα διατεταγμένα ημί, τότε να λέμε ότι είμαστε άκρη δούλοι. Και τον λέει ο ίδιος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Όλοι οι Άγιοι χωρίς απείρως δεν μπορούσαν να δίνουν. Όλοι οι Άγιοι απογειάσαν όλοι οι Άγιοι σακρίθηκαν αυτή τη χάρη να φούνται στα ποινό. Αλλιώς δεν μπορεί, πώς θα γίνει. Αυτό να μας σώσει, τίποτα δεν μας σώσει. Γιατί μετά ο Θεός εκεί να πάμε. Ταπεινούς. Ταπεινούς και στους απλούς την καρδία. Απλός, δηλαδή ο κάθε ταπεινός είναι και απλός, είναι και πράος. Αλλά κάθε απλός δεν είναι και ταπεινός. Και κάθε ταπεινός είναι και πράος, είναι και απλός. Αλλά κάθε πράος δεν είναι και ταπεινός. Όποιος είναι ταπεινός θα έχει και τα άλλα όλα. Να, όποιος έχει μόνο την πραότητα δεν έχει ταπεινός. Αξινάμε ένα-ένα. Αξινάμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός που είναι απλός είναι και ταπεινός. Μπορεί να είναι και ταπεινός. Αλλά δεν μπορούμε ότι να το πούμε. Δηλαδή όποιος είναι ταπεινός είναι και πράος, είναι και απλός. Όποιος πέσει η περηφάνεια του παραχωρεί, ο Θεός θα πέσει σε πορνεία. Κοίταξε, αυτά είναι αυτοί. Δηλαδή, ναι, αρέσει παραχωρεί ο Θεός. Και όποιος, δηλαδή έτσι είναι, ο Θεός θα παραχωρεί όταν εμείς δεν είμαστε ενάξει απέναντι του. Για να μας ταπεινώσει. Για να πέσουμε σε ένα σφάλμα, ένα πει ότι ο Θεός το επέτρεψε για να μας ταπεινώσει, για να μας επαναφέρει. Και ο Θεός από αγάπη το κάνει. Για να πέσουμε σε ένα σφάλμα, δηλαδή οι άνθρωποι γενικά το κάνει ο Θεός παραχωρεί σε μια αυτοπερίοδο για να διορθωθεί ο άνθρωπος αυτός. Και πώς έβαλε σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είσαι σαν τσικαπάτη αφού τον τι τον έγαμος ή άγαμος. Δεν μπορεί αφού τον έτσι άγαμο να είσαι σαν τσικαπάτη. Αυτό δεν εξηγείται, δεν πιστεύω. Ω, μα όχι.
Και μπορεί να μην έχει έτσι, δηλαδή μπορεί να τον έχει να μην έχει. Δεν μπορεί να μην έχει έτσι από το λένε, δηλαδή μπορεί να μην έχει όμως. Μπορεί να το λένε έτσι. Εγώ το κοινωνώ κιόλας όταν μου πούνε, πάω να συζητήσω. Γιατί να πάω, θα πάω και έχω και γεννήσει και άλλους από εκεί. Γιατί να το πάω, δεν έχω πάνω. Φάβα. Και από εδώ περνούνε, μια φορά ήταν εδώ στην πλατεία, ένας και μου λέει, εγώ λέει, έχω έτσι. Γιατί να φοβηθώ τους αφού. Θέλω να φύγει, δεν το θέλω. Όχι, όχι. Μπορεί να μην έχει πέθει, αλλά και αν έχει πέθει δεν είναι από όμως αρτικά αμαρτήματα αυτό. Αφού είναι άγαμος, πώς θα κάνεις αρτικά αμαρτήματα. Έστω λένε. Δεν θέλω να κάνω τέτοια πράγματα για άγαμοι. Δηλαδή δεν θέλουν οι άγαμοι, οι ρητσίοι, δεν τους αρέσουν αυτά τα πράγματα. Το Θεό είναι, από το Θεό έχουν τη χαρά και δεν τους αρέσουν. Όχι, μπορεί να είναι και ψέματα, αλλά είναι και έτσι. Δηλαδή, όσοι, όλοι οι άγαμοι, οι ρητσίοι, δεν τους αρέσουν αυτά τα πράγματα, γιατί είναι από το Θεό. Τους έχει κάνει ο Θεός έτσι, να μην τους αρέσουν. Όταν τύχει να πούμε, για κανένα, πιο πολύ, αφού είναι οι κανόνες. Η εκκλησία ξέρει. Η εκκλησία θα το πει. Εμείς πρέπει να αγαπούμε όλους τους ανθρώπους. Έτσι λέει, αγαπήστε με Ιησού όσο σε αυτό. Να τα αγαπάς. Να σε αγαπούν και αυτά και να σε ακούν ό,τι θέλεις να κάνουν. Να τα αγαπάτε, να μην κάνουν αταξίες, να μην κάνουν. Είναι καλά παιδιά. Καλά δεν είναι. Παιδιά είναι. Εσείς ξέρετε πως είναι το σκάνι. Σιγά σιγά θα πηγαίνει και εκκλησία. Όταν θέλουν κανείς δεν τα μπορεί. Να πηγαίνουν, κανείς δεν τα μπορεί όταν θέλουν να πηγαίνουν. Όταν θέλουν να πάνε δεν μπορούν να πάνε. Σιγά σιγά θα θέλουν. Πρέπει να βλέπουμε τα προτερήματα, πρέπει να βλέπουμε τα προτερήματα των άλλων ανθρώπων και να βλέπουμε και τα δικά μας ελαττώματα. Να βλέπουμε τον άλλον ανθρώπων. Καλύτερα. Έτσι πρέπει, έτσι είναι πιο ωραία. Όταν νομίζει ότι έχει αρετέ, δεν είναι καλά. Τότε όποιος νομίζει πως είναι αματρός, είναι πιο ωραίος. Έτσι πιο ωραία. Γιατί όποιος νιώθει ότι είναι καλός, δεν νιώθει καλά. Δεν λέγανε ποτέ πως τον Άγιο. Λέγανε πάντα πως τον Μαρτωλή. Όποιος είναι Άγιος δεν το τίποτε πως είναι Άγιος. Όποιος είναι, δεν θέλει ο Θεός να στάνεται κανείς. Θέλει ο Θεός είμαστε, να έχουμε πολλοί ταπεινούς, να είμαστε, έχουμε πολλοί ευρώτα, να έχουμε, να αγαπούμε μόνο τον Θεό, δεν θέλει να αγαπούμε τον εαυτό μας. Δηλαδή τα πάντα να αγαπούμε τον Θεό, να αγαπούμε και τον πλησίο μας, αυτό είναι ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από δική μας αγάπη, αλλά εμείς πρέπει να τον αγαπάμε. Γιατί ο Θεός, εμείς πρέπει να αγαπούμε τον Θεό, γιατί με τον τρόπο αυτό μεγαλώνουμε τον Θεό, μεγαλύνουμε τον Θεό. Δηλαδή αγαπούμε τον Θεό, τον κάνουμε μεγάλο τον Θεό, δηλαδή τον αγαπούμε. Είναι για μας καλό να αγαπούμε τον Θεό. Για μας, πρώτα για μας καλό είναι. Ο Θεός δεν κάνει τίποτα. Όταν θέλω να το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνουμε. Χωρίς ταπείνωση δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Όταν νομίζουμε ότι είμαστε κάτι, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Η Παναγία έλαβε τη χάρη αυτή να είναι Παναγία, λόγω που αξιώθηκε να γεννήσει τον Κύριο Νημόνιο στο Χριστό. Από τι έλαβε τη μεγάλη χάρη. Προτερήματα ήταν καθαρότερα. Δηλαδή, ο Νουκάθερ γι' αυτό τη διατηρήσε στο Άγιο τον Αγίο 12 χρόνια. Το να είναι κανεί ταπεινό δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα. Ο ταπεινό είναι αυτό είναι ψωτή. Νομίζω δεν είναι τίποτα. Αλλά μηδενίζουμε τον εαυτό μα. Βάλουμε τον εαυτό μα κάτω από όλα τα κτίσματα του Θεού. Έτσι θέλει ο Θεός. Έτσι είναι ωραία. Και για μας έτσι είναι ωραία. Για τους ίδιους εμάς είναι ωραία. Γιατί ο Θεός δεν κάνει τίποτα. Για μας τους ίδιους είναι έτσι ωραία. Παναγία. Ήταν η Παναγία. Γιατί δεν ήταν καμιά άλλη καθαρότερη από την Παναγία. Δεν το νιώθει. Αλλά ήταν αξιότιμη να γίνει στον Κύριο μόνο σε αυτό. Να σώσει μέσα της. Δηλαδή εκπνεύματος. Θαυματολογικό σημαίνει. Δηλαδή θαυματολογικό εκπνεύματος. Και τον επαρθένω και γέννησε παρθένο και μετά δεν γέννησε πάλι παρθένο. Αν δεν θεωρώ το μετά από το 300 και το Ιάγιο Πατέρα, το κηρύσμα, το ομολογήσαμε. Κύριο Αλεξανδρία, και άλλοι να πούμε, οι πρώτοι που είπαν για την Παναγία, αυτοί το είπαν οι πρώτοι. Αφού μεγαλώσε την Παναγία, την κάμενη, δηλαδή τη δώσανε μεγάλη δόξα, μεγάλη χάνη τη Παναγία. Πρώτο ο Άγιο Κύριο Αλεξανδρία. Δηλαδή οι πρώτοι να πούμε εκείνοι οι πατέρε αρχίσαν και μιλούσαν για την Παναγία και λέγανε για το υπάθεν τη Παναγία. Γιατί δεν χρειάζεται να πει για την Παναγία, πολλά πράγματα, γιατί δεν χρειάζεται να πει.
Πώς δεν την αγαπώ, μα δεν γράφουνε, ούτε οι παλαιοί πατέρες γράφανε πριν για την Παναγία του. Ούτε μέχρι του Αγίου Κυρίου του Αλεξανδρίου δεν λέγανε για την Παναγία κανείς τίποτα. Από το 350 και τραγούμε, αρχίσαν και μιλούσαν για την Παναγία. Ενώ πριν κανείς δεν λέγανε για την Παναγία. Ναι, από τότε θα αρχίσανε, από το 300-350 και από τότε θα αρχίσανε και είπανε για την Παναγία. Ενώ πριν δεν λέγανε τίποτα για την Παναγία. Δεν μπορούμε να ζήσουμε, αλλά η Παναγία έχει τη χάρη, γιατί η αξιότητα να γίνει στον Κύριο ημών στον Χριστό και έχει τη χάρη, ότι τον παρακαλέσει εμάς, ο Θεός την ακούει. Δηλαδή είναι μεσητέρη, δηλαδή και σε μεσήτρια, αν έχω προς το φυλάμα, μεσητέρη η Παναγία για όλους τους ανθρώπους, μεσητέρη και παρακαλείται. Όπως προσευχόμε στους Αγίους, οι Άγιοι, εμείς τους Αγίους, οι Άγιοι παρακαλούν τον Χριστό να μας βοηθήσει. Εμείς παρακαλούμε τους Αγίους, οι Άγιοι τον Χριστό, Κύριε. Όταν δεν πρέπει. Όταν δεν πρέπει να τους ακούσει, όταν δεν χρειάζεται, όταν δεν είναι στη σφαίρα μας. Όταν δεν πρέπει δηλαδή αυτό το πράγμα να γίνει σε εμάς, είτε εμείς δεν το αξίζουμε, είτε δεν είναι καλό για εμάς. Είτε, δεν ξέρω, είναι οι Άγιοι τα θάματα που κάνουν. Οι άνθρωποι παρακαλούν τους Αγίους, οι Άγιοι το Θεό. Όταν δεν είναι καλό για εμάς, ή όταν εμείς δεν το αξίζουμε, ή όταν, δεν ξέρω, για λόγους που ο Θεός τα ξέρει. Τίποτα δεν ξέρω. Ο προσευχής είναι μεγάλο πράγμα. Αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα. Η προσευχή είναι μεγάλο πράγμα. Έφυγε, δηλαδή ο νους τους έφυγε να πούμε και ήταν σε. Δηλαδή φεύγανε όπως τον Απόστολο Παύλο που ανέβηκε ως τρίτου ουρανού. Ήταν εντός του σώματος, είτε έκλειπε το σώμα, είτε ήταν εκτός σώματος του Κύρα. Ο Θεός είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σήμερα, πάντα τότε συμπήρχαν. Τότε συμπήρχαν. Ναι, τότε. Σπόδωσε όλα στον τρίτο, τον τέταρτο αιώνα και μετά βέβαια υπήρχε. Δηλαδή δεν έφυγε η ψυχή, ο νους έφυγε, να πούμε ο άνθρωπος έφυγε. Τόσο πολύ χάρη είχαν, τόσο πολύ δηλαδή. Δηλαδή τι θλίψεις ήταν, όλοι αυτοί οι διωμοί όλα αυτά που ήταν, ναι, μπορείτε σε πάει τα χρόνια αυτά, δηλαδή τους αιώνας αυτούς, τώρα δεν έχουμε τέτοια πράγματα, δηλαδή. Αυτά. Με τη βοήθεια του Θεού όμως ξεπερνούνται πιο εύκολα. Πρέπει να είμαστε πολλοί. Όχι πάντοτε, δεν είναι και πάντοτε αυτό. Γιατί δεν μας εσφέρνει και πάντοτε. Και πώς μετά το καταλάβουμε μετά τη χαρά. Όταν το επιτρέπει ο Θεός, ο Θεός ξέρει. Μετά από μεγάλη χαρά έρχεται μεγάλη θλίψη. Μετά από μεγάλη θλίψη έρχεται μεγάλη χαρά. Εσύ είναι και οι ίδιοι άλλοι. Μα έτσι το επιτρέπει ο Θεός. Πάντα τα χρήματα του Θεού θα ξεκινήσει αυτό που λέει αυτό. Ο Θεός είναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο από το Θεό να το. Ο Θεός αγάπη αυτή. Τι ωμένο για αγάπη είναι το Θεό μεν και ο Θεός είναι αυτό. Ο Θεός δεν είναι τίποτα μόνο αγάπη είναι αυτό. Το λέει. Ο Θεός αγάπη αυτή. Τι ωμένο για αγάπη είναι το Θεό μεν και ο Θεός είναι αυτό. Τίποτα άλλο δεν είναι αγάπη. Όταν αγαπούμε είμαστε πάντα χαρούμενοι. Όταν δεν έχουμε αγάπη δεν είμαστε χαρούμενοι. Τι όλα να τα. Αγαπούμε πρώτα τον Θεό. Περισσότερα από τον εαυτό μας και περισσότερα από όλο τον κόσμο και να μην υποτέλεμε να τον αγαπούμε. Να λέμε, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, βοήθησέ με να σε αγαπώ πάνω και περισσότερα από τον εαυτό μου και περισσότερα από όλο τον κόσμο και να μην υποτέλεμε να σε αγαπώ. Μετά από τον Θεό να τον αγαπούμε πάνω και περισσότερα από τον εαυτό μας και περισσότερα από όλο τον κόσμο και να μην υποτέλεμε να τον αγαπούμε. Τότε είμαστε όλο καλά. Δεν μπορεί μετά στην οχώρη να είναι μεγάλη, ούτε είναι η χαρά, είναι ο Θεός. Δεν είναι μετά μεγάλη στην οχώρη που να μην μπορούμε να την εντοπιστούμε. Οτιδήποτε, όλο ο Θεός. Όχι, με δώσανε τον Κύριο μου, δώσανε στο τομείο μου. Και όπως είμαι και είχα 40 πυρετό, τον Κεζέστερ μου, τον Κύριο μου, είχα 40 πυρετό, πώς ήμουν στο πριβάνι ξαπλωμένο σαν ένα αερό και δροσερό, ένα αεράκι με δροσίζει. Και όπως ήμουν τον έχασα άντα πια εδώ και όπως ήμουν ένα αεράκι με δροσερό. Όλη μέρα αυτή ήταν εγώ ένα δροσερό αεράκι με δροσίζει, ένα δροσερό αεράκι με δροσίζει. Ξέρα γιατί αφού, πολύ. Όταν αρρωστούσα είχα τη μεγαλύτερη μου χαρά. Όταν δεν αρρωστούσα δεν ήμουν καλά. Δεν ξέρω. Τον αρρωστούσα είχα μεγάλες χαρές. Δεν ξέρω γιατί χαιρό. Μεγάλη χαρά, μεγαλύτερη χαρά σε δούμε δεν έχω όταν αρρωστούσα. Τότε δεν αρρωσταίνω. Μα τώρα δεν αρρωσταίνω, τότε. Αλλά τότε όταν δεν αρρωστούσα δεν ήμουν ικανοποιημένος, δεν είχα χαρά. Δεν ξέρω, και όταν αρρωστούσα χαρά, μεγάλη χαρά.
Ο Θεός το κάνει φαίνεται έτσι για να μην στενοχωριέμαι. Γιατί αλλιώς θα στενοχωριέμαι. Αυτό ήταν το 60 ήταν. Το 60 της 12 του Σεπτεμβρίου ήταν το 60. Ναι, πηγαίναμε στο Κουδουμάς, ένα μοναστήρι στην Κρήτη. Αφού λέγεται Κουδουμάς, Κουδουμάς, έτσι, εσύ πηγαίναμε τότε, εγώ, οι δυο μου αδελφοί και άλλοι άνθρωποι, ένας ξαδελφός μου, Χαραλάμης και άλλοι άνθρωποι ήταν. Και πηγαίναμε στο Κουδουμά και όταν περάσαμε ένα χωριό που λέγεται Φαρανίφη και φτάξαμε σε μια εκκλησία που είναι ο Άγιος ο Πέτρος και ο Άγιος Παύλος. Είναι Πέτρος και Παύλος. Μια εκκλησία που είναι τον Αγίον Αποστόλο Πέτρο και Παύλο. Και καθίσαμε, τύψαμε, είχε νερό και φάγαμε, λύψαμε και μετά ξεκινήσαμε για να πάμε στο μοναστήρι στο Κουδουμά. Και μόλις ξεκινήσαμε τότε η Παναγίτηση μου κάνει μια αγκαλιά. Α, δεν την έβλεπε όμως. Δηλαδή είχαμε κάνει μια αγκαλιά και μέσα στην αγκαλιά και με τραβούσε προς το μοναστήρι. Πότε σε ζούμε αυτό το πράγμα. Μου κάνει μια αγκαλιά όπως αγκαλιάσε ένα άνθρωπο, έστω να είσαι και με τραβούσε προς το μοναστήρι. Και μια άλλη, βοήθησε ο Θεός όντως. Και μετά άλλη μια αγκαλιά και με τραβούσε πίσω. Αλλά αυτή που με τραβούσε προς το μοναστήρι ήταν πιο μεγάλη. Και τι είχαμε στο μοναστήρι, μια αρχή. Εκτιμήσεις της Παναγίας και του Ευαγγελισμού του Παναγίας. Είναι ο Τάρος της Εκτιμήσης. Ήταν το 53. Ή τέλη του 52 ή αρχές του 53 ήταν που ήμουν στον Άγιον Κίτα που είναι ένα που λέτε Ρούσο Πύργος και Άγιον Κίτα απέναντι δηλαδή που είναι ο Ρούσο Πύργος και Άγιον Κίτας. Στο ενδιάμεσο όπως περπατούσα ακούω μια φωνή από τη θάλασσα και τον Παναγία και ακούω μια φωνή από τη θάλασσα και μου λέει ότι μη φοβάσαι παιδί μου, εγώ δεν σ' αφήνω να καθίσεις. Ήταν η Παναγία. Στο ενδιάμεσο Ρούσο Πύργος και Άγιον Κίτα έτσι. Όπως πήγαινα, άκουσα τη φωνή αυτή από τη θάλασσα, το ήξερα πως είναι η Παναγία. Δεν μου το είπε κανείς, εγώ το ήξερα. Το ήξερα και μου λέει μέσα από τη θάλασσα, μη φοβάσαι παιδί μου, εγώ δεν σε αφήνω να καθίσω. Έτσι είναι η Παναγία, μέσα από τη θάλασσα. Ναι, δεν ευλογεί. Ναι, έτσι είναι πολύ σπαστά. Και έτσι δεν βγαίνει δηλαδή αυτό. Αυτό ο Θεός τα ξέρει, κανείς δεν ξέρει τους χρόνους, δηλαδή αυτό. Το πότε θα γίνει αυτό και πώς θα βγει, ο Θεός το ξέρει, δηλαδή τη χρονολογία και τη... Ποιος το ξέρει αυτό. Δεν ξέρω, αυτοί ξέρουν. Δηλαδή, δεν... είναι καλό είναι,